Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε Photoshop. Θα δείξουμε το πώς να κροπάρεις ή αλλιώς να ξεφοντάρεις φωτογραφίες και θα δείξουμε και έναν τρόπο τον οποίο χωρίς να έχεις κάποιο πρόγραμμα μπορείς να προσθέσεις εικόνα πάνω σε εικόνα, λογότυπο πάνω σε εικόνα και να σου κάνει τη ζωή σου πιο εύκολη χωρίς να χρησιμοποιήσεις κάποιον υπολογιστή αλλά και κάποιο πρόγραμμα στο κινητό σου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου άρεσε και άλλο για βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, ξέρεις, κάθε Τετάρτη έχουμε live stream, θα σε περιμένω εκεί. Οπότε μάζεψε τις ερωτήσεις που έχεις και έλα να τις απαντήσουμε. Επίσης, όλα τα link θα τα βρεις κάτω στην περιγραφή και φυσικά άφησε ένα σχόλιο να μου κάνεις οποιαδήποτε ερώτηση θέλεις και ίσως την απαντήσουμε στο live. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα δούμε το πώς μπορείς εύκολα μετά το iOS 16. Και όχι για όλα τα μοντέλα, θα τα εξηγήσουμε ακριβώς όλα αναλυτικά για να μην σας μπερδέψω. Θα δείξουμε το πώς μπορείς να ξεφοντάρεις εύκολα φωτογραφίες και να προσθέσεις φωτογραφία πάνω σε φωτογραφία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις καθυστερά για να σας δείξω όλη τη διαδικασία και να κάνουμε το κινητό μας ακόμα πιο εύχριστο. Πάμε λοιπόν να δούμε τον ευκολότερο τρόπο να κάνετε επεξεργασία φωτογραφίας στο κινητό μας. Θα δείξουμε δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι για αυτούς που έχουν iPhone 12 και πάνω και ο δεύτερος τρόπος για αυτούς που έχουν iPhone 12 και κάτω. Ή γενικότερα για όλους τους χρήστες iPhone. Έχει μια λειτουργία το κινητό μας, την οποία μπορείς να ξεφοντάρεις φωτογραφίες. Αυτή η λειτουργία είναι για αυτούς που έχουν iPhone 12 και πάνω. Όταν λέω ξεφοντάρηση, είναι να περικόψεις γύρω-γύρω από τη φωτογραφία το περίγραμμα και να κρατήσεις μόνο ένα σημείο της φωτογραφίας που θέλεις, την κεντρική εικόνα. Πάμε να σας δείξω τι εννοώ. Έχουμε κατεβάσει αυτή τη φωτογραφία. Είναι μια καρέκλα και τώρα πολύ εύκολα θα σας δείξω το πώς μπορείς εύκολα να σβήσεις όλο το γύρω-γύρω το περίγραμμα και να κρατήσεις μόνο την καρέκλα. Απλά αυτό που έχεις να κάνεις είναι να πατήσεις τη φωτογραφία σου επάνω. Και βλέπετε ότι βγάζει αντιγραφή και κοινή χρήση. Δηλαδή αν κρατήσεις απλά το δάχτυλό σου επάνω, έχεις ξεφοντάρει τη φωτογραφία σου. Βλέπετε. Τώρα, κάνοντας scroll προς τα κάτω, να φύγει δηλαδή, απλά την αφήνεις. Μόλις την αφήσεις, βλέπετε ότι είναι έτοιμη η φωτογραφία κροπαρισμένη. Ξεφονταρισμένη πιο σωστά. Πάρα πολύ εύκολα δηλαδή, απλά κρατάς πατημένο και ξεφοντάρεται. Το ίδιο ισχύει φυσικά για όλες τις φωτογραφίες. Μπορείς να κροπάρεις και βλέπετε ότι κόβεις ουσιαστικά το περίγραμμα της φωτογραφίας και μπορείς φυσικά να τη μετακινήσεις, να την πας σε οποιοδήποτε φάκελο θέλεις. Τώρα, για αυτούς που δεν έχουν iPhone 12, από εδώ και μετά, iPhone 12 και πάνω, από εδώ και μετά το βίντεο είναι για όλους. Γιατί ουσιαστικά η μόνη λειτουργία που δεν έχετε εσείς είναι ότι δεν μπορείτε ουσιαστικά να κάνετε αυτό το πράγμα. Δεν σας δίνεται αυτή η δυνατότητα λόγω επεξεργαστή και λόγω τηλεφώνου. Δεν έχει δηλαδή τη δυνατότητα ο επεξεργαστής να μπορέσει να κάνει αυτή τη διαδικασία. Να μπορέσει να περικόψει. Τώρα θα μου πεις γιατί. Γιατί έχεις Apple, μάλλον. Δεν ξέρω. Προφανώς κάποιο λόγο θα έχουν και το γνωρίζουν. Αυτή καλύτερα. Εγώ τώρα θα σας δείξω το πώς μπορείς να προσθέσεις μία φωτογραφία πάνω σε μία φωτογραφία. Πριν κάνω το βίντεο, μου έβγαζε τις συντομεύσεις εδώ πέρα κάτω. Είναι μία συντόμευση. Λέγεται Overlay Image, την οποία έχω φτιάξει και θα σας την δώσω, θα τη βρείτε, θα σας πω πού ακριβώς στο τέλος του βίντεο. Εδώ πέρα κάτω βλέπετε ότι εμένα παλιά μου έβγαζε συντομεύσεις. Μόλις έκανα το update της 16.1 δεν μου βγάζει πλέον εκεί πέρα συντομεύσεις και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θα το αφήσω προς το παρόν, υπάρχει τρόπος να το δείξουμε πάλι, αλλά πείτε μου στα σχόλια αν σας φαίνονται οι συντομεύσεις εδώ πέρα κάτω. Εμένα πλέον δεν μου φαίνονται. Οπότε ανοίγουμε τις συντομεύσεις και η συντόμευση είναι αυτή εδώ πέρα. Λέγεται Overlay Image. Είναι μια συντόμευση την οποία έχω γράψει, έχω φτιάξει για να σας κάνω τη ζωή σας πιο εύκολη. Οπότε το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πατήσεις επάνω στη φωτογραφία, Overlay Image, να πατήσεις επάνω στο τέτοιο και διαλέγεις ουσιαστικά δύο φωτογραφίες. Η πρώτη φωτογραφία είναι αυτή που θα είναι μπροστά, δηλαδή το λογότυπο ή η εικόνα που θέλεις να πατήσεις επάνω σε ένα background. Οπότε εμείς θα διαλέξουμε πρώτα απ' όλα την καρέκλα, αυτή που ουσιαστικά φτιάξαμε και ξεφοντάραμε, και θα διαλέξουμε και μια ακόμα φωτογραφία, την οποία θέλουμε να βάλουμε για background. Αυτή, να πούμε. Οπότε τώρα βλέπεις ότι έχεις βάλει την καρέκλα μέσα σε ένα φόντο. Μπορείς να μετακινήσεις την καρέκλα στον χώρο, να τη βάλεις όπου θέλεις, και θες να την ισιώσεις. Να τη βάλεις εδώ. Αλλά δεν σου κάθεται καλά, είναι λίγο στραβή. Δεν μπορείς να υπολογίσεις. Δεν υπάρχει θέμα, πατάς επαναφορά και η φωτογραφία έρχεται στα ίσια. Οπότε μπορείς να την επαναφορά και είναι κομπλέ. Δεν αλλάζει το μέγεθος, αλλάζει μόνο η περιστροφή.
Οπότε μπορείς να πάρεις πάλι επαναφορά και να έρθεις στα ίσια. Μπορείς να κλειδώσεις την περιστροφή. Οπότε μόνο να τη μετακινείς και να τη μεγαλώνεις. Βλέπετε, δεν περιστρέφεται τώρα. Τη βάζεις σε ένα σημείο που θέλεις και μπορείς να δημιουργήσεις, να φτιάξεις και τη διαφάνεια. Το πόσο δηλαδή transparency, το πόσο διαφάνεια θα έχει. Θα το χαμηλώσω τη διαφάνεια, θα δείτε ότι αρχίζει και έχει διαφάνεια από κάτω. Δηλαδή φαίνεται το αντικείμενο που υπάρχει κάτω από τη φωτογραφία. Αν θέλετε το πειράζετε και αυτό. Μόλις τελειώσεις αυτό που θέλεις να κάνεις, πατάς τέλος και η φωτογραφία σου αποθηκεύεται στα πρόσφατα. Οπότε εγώ αν πάω τώρα στα πρόσφατα, η φωτογραφία είναι εδώ, αυτή που επεξεργάστηκα. Φυσικά μπορώ να πατήσω πάλι Overlay Image και να προσθέσω ένα νέο αντικείμενο στη φωτογραφία. Δηλαδή πηγαίνω πάλι στις συντομεύσεις. Σας είπα ότι βγαίνει κανονικά κάτω, αλλά εμένα δεν μου βγαίνει πλέον, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πείτε μου στα σχόλια. Πατάμε πάλι Overlay Image, διαλέγουμε πάλι. Θα βάλω το λογότυπό μου είναι εδώ. Και επιλέγω πάλι το φόντο που είχα πριν. Οπότε μετακινώ το λογότυπο όπου το θέλω. Και πατάω φυσικά τέλος. Και τώρα άμα πάω πάλι στα πρόσφατα, βλέπετε ότι έχει φτιαχτεί μία ακόμα φωτογραφία, την οποία έχει και το λογότυπο μου επάνω. Ελάτε να σας δείξω και ένα ακόμα κόλπο. Πηγαίνουμε στην καρέκλα που ουσιαστικά ξεφοντάραμε. Ωραία. Και εγώ στην καρέκλα θέλω να βγάλω το λογότυπο του Avenger, δηλαδή το Α, του Captain America, των Avengers, και θέλω να προσθέσω το δικό μου λογότυπο. Οπότε πηγαίνω αλλαγές. Πηγαίνω εδώ πέρα πάνω να σημειώσω. Κάνω κόντινο στο σημείο που θέλω. Παίρνω το pencil, πατάω εδώ πέρα να διαλέξω το χρώμα, ουσιαστικά το μπλε, και αρχίζω και σβήνω. Μπορώ από εδώ πέρα να μεγαλώσω ή να μικρύνω ή να έχω πιο πολύ διαφάνεια στο στυλό, οπότε σβήνω αυτό το σημείο, ή μπορώ για να μην ταλαιπωρούμε να πατήσω συν, να πατήσω το τετράγωνο και ουσιαστικά να μετακινήσω το τετράγωνο εδώ πέρα. Θα μου πεις είναι κενό, ναι, γιατί πρέπει να πατήσεις εδώ και να πατήσεις ολόκληρο τετραγωνάκι. Το φτιάχνω για να μην είναι στο σημείο το οποίο είναι πιο σκούρο και φαίνεται διαφορετικό. Πρόχειρα τώρα, έτσι, εντάξει, δεν μπορείς να κάνεις και επαγγελματική δουλειά. Υπάρχει τρόπος αν καθίσεις ουσιαστικά και παίρνεις το χρώμα γύρω-γύρω περιμετρικά και το φτιάχνεις. Οπότε πατάς τέλος. Τώρα η φωτογραφία σου ξεφοντάρεται πάλι. Την κόβεις. Κρατάς πατημένο, την αφήνεις, την επιλέγεις. Δύναμη της συνήθειας δεν μου βγαίνει πάλι εδώ, οπότε πηγαίνουμε στα shortcuts, συντομεύσεις, το πατάμε, διαλέγουμε πρώτα απ' όλα τη φωτογραφία που φτιάξαμε, αυτήν εδώ, και τη φωτογραφία που θέλουμε να προσθέσουμε. Αντίστροφα. Είδατε, αν γίνει αντίστροφα, βγαίνει αντίστροφα. Οπότε την φωτογραφία που θέλουμε να βάλουμε από πάνω και επιλέγουμε τη φωτογραφία που θέλουμε να έχουμε πίσω. Όποτε πλέον το λογότυπο βγαίνει, το μικραίνεις και το βάζεις σε αυτό το σημείο. Και πατάς τέλος. Και έχεις ένα περίπου δείγμα το πώς φαίνεται το λογότυπο σου στην καρέκλα αυτή. Πατάς τέλος, πηγαίνεις στις φωτογραφίες και that's it. Εύκολα πλέον έχεις το λογότυπο σου στην καρέκλα. Φυσικά μπορείς να το κάνεις με ό,τι φωτογραφία θέλεις. Μπορείς να προσθέσεις το λογότυπό σου σε μία φωτογραφία. Έχεις βγάλει αυτή τη φωτογραφία. Πηγαίνεις στις συντομεύσεις. Πηγαίνεις στο overlay image. Πατάς το λογότυπό σου. Είσαι φωτογράφος και έχεις τραβήξει αυτή τη φωτογραφία. Πατάς και προσθέτεις το λογότυπό σου στο κέντρο εκεί που το θέλεις. Εύκολα και μπορείς να τη στείλεις και να την δώσεις τη φωτογραφία. Πατάς τέλος. That's it. Overlay Image θα το βρεις κάτω στην περιγραφή. Το έχω φτιάξει. Είναι ένα shortcut το οποίο κάθισα, σας το δημιούργησα για να σας κάνω τη ζωή σας πιο εύκολη. Οπότε, πας κάτω στην περιγραφή και το κατεβάζεις. Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι το Overlay Image δουλεύει και στο Mac. Αν πατήσεις, βγαίνει εδώ πέρα πάνω στις συντομεύσεις από το προηγούμενο update, όχι από το τελευταίο που έχουμε κάνει, από το προηγούμενο update του Mac, σου βγάζει κανονικά συντομεύσεις. Οπότε μπορείς να επιλέξεις το overlay image που εδώ πέρα δουλεύει σωστά, ενώ στο κινητό δεν δουλεύει σωστά, και σου βγάζει τις φωτογραφίες. Οπότε μπορείς να επιλέξεις πρώτα τη φωτογραφία που θες να βάλεις από πάνω και μετά τη φωτογραφία που θέλεις να βάλεις από κάτω. Οπότε μπορείς να μετακινήσεις τη φωτογραφία στον χώρο.
Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσει και άλλο τέτοιο βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe, καθώς οι περισσότεροι από εσάς δεν έχετε κάνει εγγραφή και πραγματικά βοηθάει πολύ. Τώρα, ξέρεις πολύ καλά, κάθε Τετάρτη έχει live stream. Φυσικά, περιμένω κάτω στο σχολείο να μου πεις οποιαδήποτε ερώτηση έχεις και ό,τι χρειαστείς θα το πούμε στο live. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.